είχε από καιρό εκφράσει την αντίδρασή της και την αντίθεσή της στα μέτρα που πάει να επιβάλλει η κυβέρνηση και η Τρόικα για το αγαθό της ασφάλειας του πολίτη. Έχουμε προγραμματίσει και πραγματοποιούμε πανελλαδικές έστωλες κινητοποίησης και σε περιφερειακό επίπεδο και σε κεντρικό επίπεδο, θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιούνιου στην Αθήνα. Σήμερα εδώ διατρανώνουμε οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων της Πελοποννήσου μαζί με την Ομοσπονδία, την αντίθεσή μας και την αγανάκτησή μας, γιατί δεν έχουμε εισακουστεί μέχρι σήμερα. Στον αγώνα αυτό της αντίδρασης θέλουμε τη συστράτευση της κοινωνίας του κάθε πολίτη, διότι δεν είναι θέμα πλέον το αγαθό της ασφάλειας μόνο των αστυνομικών. Είναι τον ίδιο το πολιτικό, των πολιτών και των πολιτικών. Η συντεταγμένη πολιτεία οφείλει να βάλει κάποια προτεραιότητα στο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη. Έτσι πρέπει να προχωρήσει. Βλέπουμε όμως ανταυτού ότι περικοπές εκ νέου έρχονται στο χώρο μας και αυτό θα οδηγήσει τις αστυνομικές υπηρεσίες να μην μπορούν να τα αποκριθούν στα καλέσματα του πολίτη και ιδίως στα Σαββατοκύριακα. Γνωρίζουμε ότι η στόχευση είναι να μην λειτουργούμε τα Σαββατοκύριακα. Η παρότριση προς εμάς ότι πρέπει να υπογράψουμε μνημόνιο με τους εγκληματίες ότι θα απεργούν και θα αργούν τα Σαββατοκύριακα, είμαστε πεπισμένοι εκ προημίου ότι δεν θα πετύχει όποιο και μνημόνιο να υπογράψουμε με τους εγκληματίες. Αυτοί θα συνεχίσουν να εγκληματούν. Εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να μην τα ανταπουρνόμαστε. Θα πρέπει να μην λειτουργούμε. Είμαστε κάθετη αντίθεση σε αυτές τις λογικές και τις πρακτικές, όπως και στην εκχώρηση του δημόσιου αγαθού της ασφάλειας σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτή είναι η στόχευση της Ευρώπης, αυτή είναι η στόχευση με έκθεση προς τούτο του Σαρκοζή, προς τους αρχηγούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιες πρακτικές δεν θα περάσουν για την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό είμαστε εδώ να διαφανώσουμε μαζί με τους πολίτες ότι τέτοιες μεθοδεύσεις δεν μπορούν να περάσουν. Πάνω απ' όλα η ζωή των πολιτών, πάνω απ' όλα η ευημερία και η ειρήνη. Και δεν μπορώ να δεχθώ, ειλικρινά σας μιλάω, ότι το έλλειμμα της πολιτικής θα καλύπτεται με την παρουσία της αστυνομίας. Αν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την αποστολή τους κάποιοι, δεν θα το καλύπτουμε αυτό το κενό οι αστυνομικοί. Τελεία και πάλα, και δεν μπορεί η αστυνομία να εξυπηρετεί κάθε φορά σκοπιμότητες των κυβερνώντων. Σήμερα στην Τρίπολη καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους της περιφέρειας Πελοποννήσου. Συγκεντρωθήκαμε εδώ μετά τα μέτρα του τελευταίου έτους που πήρε η κυβέρνηση. Σε 9 του μηνός κατατέθηκε ένα το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα στη Βουλή. Αυτό προβλέπει φοβερές περικοπές για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ύψους 350 εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Αυτό έχει να κάνει ουσιαστικά με την ασφάλεια του πολίτη. Περικόπτονται δαπάνες που αφορούν την οικοτεχνική υποδομή, επισκευές οχημάτων, σέρβις οχημάτων και ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια του πολίτη, την καθημερινή. Εκτός αυτού, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι πιθανόν η αστυνομία να μην χρειάζεται να δουλεύει τα Σαββατοκύριακα. Περικόπτονται ακόμα και τα Σαββατοκύριακά μας κατά 50%, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι αστυνομικοί δεν χρειάζεται να δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα πανελλαδικά, γιατί πλέον θα έχουμε πρόβλημα με την ασφάλεια. Το Σαββατοκύριακο το έγκλημα δεν σταματάει. Συνεχίζει το Σαββατοκύριακο. Ο αστυνομικός πρέπει να εργάζεται και το Σαββατοκύριακο να προσφέρει στον πολίτη αυτό που του αναλογεί. Εμείς εδώ σήμερα βρεθήκαμε μαζί με τον κόσμο, μαζί με τους συναδέλφους, να καταλάβει ο κόσμος ότι η επιθυμία δικιά μας είναι να παρέχουμε στον πολίτη αυτό που του αναλογεί. Από εκεί και πέρα, αν κάποιοι νομίζουν ότι δεν πρέπει να είναι στα πράγματα, εμείς δίνουμε φωνή διαμαρτυρίας και δηλώνουμε ότι είμαστε παρόντες με πρωτοστάτη την Πανελλήνια Ομοσπονδία και θα συνεχίσουμε και στις 23 του μηνός με πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα. Η ελληνική πολιτεία μας εξανάγκασε σήμερα να κατέβουμε στους δρόμους. Είμαστε όλοι μας αγανακτισμένοι έστολοι πολίτες του ελληνικού κράτους και γι' αυτό κατεβήκαμε κι εμείς να διαδηλώσουμε και να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας. Πρωτοφωνάζουμε όλοι μαζί. Όχι στο μεσοπρόθεσμο, όχι στις μειώσεις των μισθών, όχι στις μειώσεις του ΕΠΑΠ, όχι στις μειώσεις της σύνταξης. Γιατί και εμείς σαν οργανισμό βιώνουμε τον παρασμό. Πανέλαβε μνημονίου του δεύτερου, μας έχουν οδηγήσει, θα μας οδηγήσει και μας έχουν οδηγήσει προηγούμενο παρασμό με τις περιποπές. Οι περιποπές πλέον περνούν όπως πλέον περίνα του κοινωνιακού προπολογισμού, γεμίζουν μαζιά του εργαζόμενους και κοινωνία της πολίτες.
στα διάφορα αυτά απαντάμε με αγώνα. Αγωνιζόμαστε ευτυχώς από τον Λόιτα. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε και την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε σήμερα εδώ με εισβολή ήρεμοι να πρωτοφωνάξουμε όχι στην απαξίωση του Έλληνα οικονομικού, όχι στην παράδοση της ελληνικής κοινωνίας στην ανομία και στο έγκλημα, όχι σε άλλες περικοπές. Δέχομαι εκπτώσεις στην ασφάλεια του πολίτη. Δέχομαι εκπτώσεις στην ασφάλεια του αστυνομικού. Κύριε και συνάδελφοι, ενεργοί και συνταξιούχοι, η παρουσία μας εδώ σήμερα στέλνει ένα μήνυμα. Στέλνει ένα μήνυμα στην πολιτική και φυσική ηγεσία. Δεν αντέχουμε άλλο τις περιποπές που πάντα θα βγουν για το σώμα μας. Η αγανάκτηση είναι η αφύπνιση. Η αφύπνιση έγινε συνείδηση και η συνείδηση έγινε ενότητα. Όλοι λοιπόν μαζί στον αγώνα που τώρα ξεκινάμε. Έχουμε το αύριο καλύτερο από πέ. Παρτίζω ένα κοκό, το πίνω ένα κοκκί. Θα έρθω από το σπίτι μου και θα το σκοβεί. Αρτίζω ένα κοκό, αρτίζω ένα κοκκί. Δεν θα επιτρέψουμε πλέον σε κανέναν να χρησιμοποιεί την οποιαδήποτε συγκυρία για να επιδεινώνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της χώρας. Αντιλαμβάνουμε πλέον ότι δημιουργείται ένα μέτωπο ενός άδωρου και ακομμάτιστου πατριωτισμού που αποτελεί το σημαντικότερο παράγον προκειμένου να μπορέσουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας.